Στα δίχτυα διεθνούς απάτης φαίνεται να έχουν πέσει θύματα γνωστοί πατρινοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστός δικηγόρος της πόλης έλαβε με ταχυδρομείο έγγραφα από την οικονομική υπηρεσία της Bratislava, σύμφωνα με τα οποία έχει οριστεί διευθύνων σύμβουλος σε δύο μεγάλες εταιρείες. Ο γνωστός δικηγόρος, μετά το αρχικό σοκ που υπέστη, προσπάθησε να καταλάβει περί τίνος πρόκειται, όταν ανακάλυψε φυσικά ότι επρόκειτο για μια καλωστημένη απάτη. Σύμφωνα με τα έγγραφα που εστάλησαν στη διεύθυνσή του στην Πάτρα, καλείται να συμπληρώσει κάποια επιπλέον στοιχεία που χρειάζεται η υποτιθέμενη εταιρεία την οποία διοικεί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο γνωστός πατρινός δικηγόρος δεν έχει επισκεφθεί ποτέ την Σλοβακία, ενώ δεν έχει καμία σχέση με τις υποτιθέμενες επιχειρήσεις. Άγνωστο πώς βρέθηκαν στα χέρια των επιτίδιων τα στοιχεία του δικηγόρου, γεγονός που θα διερευνηθεί καθώς έχει ήδη κινηθεί μέσω της πρεσβείας αλλά και του δικηγορικού συλλόγου πατρών έλεγχος προκειμένου να ανακαλύψει τι συμβαίνει. Προμηνών το ίδιο συνέβη και σε γνωστό πατρινό επιχειρηματία και σε αυτή την περίπτωση όμως έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.